Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να συνοδεύετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο πάνω σε 3 τέταρτα, σε λαϊκό βάλς δηλαδή. Υπάρχουν αρκετά κομμάτια παλιά, 60-70 και πιο πίσω, τα οποία χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο ρυθμό. Πλέον στις μέρες μας δεν έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ένας ρυθμός που μου έρχεται είναι το «Δεν κλαίω για τώρα», το «Άκι πάνω». Ένα εξαιρετικό κομμάτι γραμμένο σε 3 τέταρτα. Πώς θα το παίξουμε τώρα αυτό? Πάμε να δούμε σε ρε μινόρε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι στην ουσία ο ίδιος ρυθμός με το βάλς που παίζουν και στην Ευρώπη. Στο ισχυρό, νότα ρε με την πένα κάτω. Και μετά, κάτω πάνω. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ξαναλυμία. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Είναι πάρα πολύ απλός ρυθμός στο βάλς. Πάμε να δούμε πώς θα βγει σε διάρκεια, σε πολλά μέτρα στη σειρά και στον κανονικό του ρυθμό. Πρέπει να ακούγεται κάπως έτσι. Βέβαια και το βάλς έχει στα 2 μέτρα τον κύκλο του, δηλαδή δεν μπορούμε να παίζουμε συνέχεια την νότα ρε, να ακούγεται αυτό το πράγμα. Ακούγεται άσχημα. Θα πρέπει στο πρώτο μέτρο να παίζουμε την νότα ρε στο ισχυρό και στο δεύτερο μέτρο θα πρέπει να παίζουμε την νότα λα στο ισχυρό, δηλαδή θα ακούγεται αυτό. 1, 2, 3. Πάμε να το ακούσουμε και σε ρυθμό. 1, 2, 3. Θα ακούγεται κάπως έτσι λοιπόν. Αυτός είναι ο ρυθμός, ο τρόπος με τον οποίο συνοδεύουμε ένα βάλς. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Καλή μελέτη!